Να ξεκινήσουμε με τα χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Κοντεύουμε 100 χρόνια την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης και πάντα αυτές τις μέρες προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την πατρίδα, για τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη, για μια άλλη προοπτική. Ας ελπίσουμε ότι η πορεία μας και στην Ευρώπη θα μπορέσει να διασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα και τις ελπίδες και τους πόθους του ελληνικού λαού. Χρόνια πολλά. Μας συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές των εορταστικών εκδηλώσεων που κορυφώθηκαν με την παρέλαση που τελείωσε πριν από λίγο εδώ στην πρωτεύουσα του Εύρου, στην Αλεξανδρούπολη. Γιορτάζουμε τα 99 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης, της σημερινής και αγαπημένης μας πατρίδας και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Τιμούμε όλους αυτούς που μας παρέδωσαν σημαντική παρακαταθήκη ελεύθερη την πατρίδα μας. Και αυτή η παρακαταθήκη αποτελεί το πρόσημο για όλους που έχουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του κράτους να διαβάζουν την ιστορία μας με την πραγματική ματιά, χωρίς ανορθογραφίες, και μάλιστα να την υπερασπίζονται με κάθε τρόπο, διότι το έχουμε ανάγκη εμείς εδώ στην ακριτική περιοχή και διεκδικούμε όλοι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν να βλέπουν τα θέματα της Θράκης από την εθνική σκοπιά. Εύχομαι στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο και στη Θράκη χρόνια πολλά, προκοπή και μακροημέρευση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Γιορτάζουμε 99 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης. Είναι μια σημαντική γιορτή. Και πλέον θέλω να πω και κάτι άλλο που ίσως δεν το γνωρίζετε. Η Σχολή Ευελπίδων πέρυσι που γιόρταζε 190 χρόνια για να τιμήσει την πόλη της Αλεξανδρούπολης έδωσε το όνομα του Κωνσταντίνου Μαζαράκη Ενιάν ως ήρωα της τάξης 2022 και η σημαία της μεραρχίας παρέλασε στη σχολή. Χρόνια πολλά σε όλους και νομίζω σήμερα είχαμε και μια ευκαιρία να δούμε μια εξαιρετική παρέλαση που έδωσε ένα μήνυμα ηθικού, αποτροπής και ετοιμότητας του 10ου Σώματος Στρατού. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους.